υπάρχουν θετικές εξελίξεις όσον αφορά το μέλλον του Λιβανιού. Και δεν μιλάμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το επίμαχο θέμα το πού θα περάσουν οι Νταλίκες στο διάστημα που θα κατεδαφιστεί η γέφυρα της Αποστόλου Παύλου. Εμείς μιλάμε για το μέλλον του λιμανιού. Και πάρθηκαν αυτές τις μέρες σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλιακής Πολιτικής, αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν την πορεία του λιμανιού για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας καταρχήν ένα θετικότατο έγγραφο από το Γενικό Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής που ουσιαστικά προαναγγέλει τις θετικές αυτές εξελίξεις. Το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε πολύ καλά ότι έγινε και σχετική επερώτηση από τον βουλευτή μας, τον Άγγελο τον Μανολάκη. Υπήρξε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, συνεχής πίεση και από τον Υπουργό μας, τον Πάνο τον Μελίτη, αλλά και από την κυρία Φαρμάκη, για να επιληθεί αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι μία δικαίωση ενός αγώνα που έχει δώσει η πόλη πολλά χρόνια. Είναι δικαίωση όμως ταυτόχρονα αυτοδιοικητικά και της δικής μας πλευράς, γιατί το τελευταίο διάστημα, εγώ το έχω δηλώσει, αισθανόμαστε πολύ μόνοι όταν κάποιοι που παλαιότερα δήλωναν πολύ εύκολα ότι θέλουν να έχουν ένα τουριστικό λιμάνι, όταν ήρθε το θέμα το πώς θα διαχειριστούμε για ένα διάστημα 2-3 μηνών το λιμάνι, τότε τους είδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους είδατε και εσείς, όλες οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα και να εκφράζουν την αγωνία τους για το πού θα περάσουν οι Νταλίκες για τους 3-4 αυτούς μήνες, και ποτέ βεβαίως όλο αυτό το διάστημα δεν εκφράστηκαν θετικά για τον αγώνα που δίναμε εμείς ως Δημοτική Αρχή για να επιληθεί το συγκεκριμένο θέμα. Κάποιοι κατά καιρούς έχουν κάνει κριτική και οξία κριτική σε μένα για τον χαρακτήρα μου. Ακόμα και στην περίπτωση, αν θέλετε, της ματέωσης της σύσκεψης που έγινε πριν λίγο καιρό εδώ στο γραφείο μου, της σύσκεψης που είχε προγραμματιστεί να γίνει με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής, ακόμα και τότε ακούστηκαν πικρόχολα σχόλια ότι τάχατες δεν συμπεριφερθήκαμε σωστά στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής. Εμείς έχουμε κάποιες αρχές, συγκεκριμένες αρχές, και αυτές οι αρχές μας οδηγούν για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της πόλης. Το λιμάνι είναι πράγματι ένας μοχλός ανάπτυξης για την πόλη. Όμως η δική μας η άποψη είναι ότι θα πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια στην ανάπτυξη του λιμανιού, στην τουριστική κατεύθυνση. Και όχι σε αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, τη μέρα με την ημέρα, διόγκωση του εμπορευματικού έργου που εξυπηρετείται από το λιμάνι της Κορίνθου με προορισμό τον νομό Αττικής. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε, και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Και αυτό ξεκινάει τώρα να ανατραπεί ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός που θέλει το λιμάνι να εξυπηρετεί τη βιομηχανική ζώνη του Ασπρόπυργου και την εμπορευματική κίνηση του νομού Αττικής, και βεβαίως να είναι τεράστιο λιμάνι που θα κάνει και συνδυασμένες μεταφορές με το σιδηρόδρομο. Αυτό λύγει. Και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό όλα αυτά θα αποτυπωθούν και εγγράφως, γιατί αυτό ήδη προαναγγέλλεται και σε συνομιλία που είχε ο βουλευτής του νομού, ο Άγγελος ο Μανολάκης, αλλά και σε έγγραφο που έφτασε σήμερα στο γραφείο μου από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής. Δήμαρχε, πώς συνδέονται τα δύο πράγματα ότι εσείς διώξατε τους ανθρώπους του Υπουργείου με την σημερινή όντως μεγάλη νίκη της Κορίνθου, που μιλάμε για ένα λιμάνι τουριστικό πλέον? Δηλαδή, θεωρείτε ότι επειδή διώξατε εσείς τους ανθρώπους αυτούς τότε, και κατά προσωπική μου εκτίμηση φερθήκαμε αφιλόξενα σε κάποιους ανθρώπους που ήρθαν να συζητήσουν μαζί σας για το μέλλον του λιμανιού, συνδέεται αυτό με τη μεγάλη νίκη της σημερινή? Ακούστε κάτι, εμείς δεν διώξαμε κανέναν και ούτε είμαστε αφιλόξενοι και δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Απλώς τότε, και το είχα τονίσει τις επόμενες ημέρες, υπήρχε μία σύσκεψη την οποία την είχε προκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακής Πολιτικής.
και στη σύσκεψη που θα κουβεντιάζαμε καθαρά πολιτικά ζητήματα για το μέλλον του λιμανιού, δεν προσήλθε ο ίδιος και προσήλθε ένα υπηρεσιακό στέλεχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν και τη δική μου αγανάκτηση, αλλά και την αγανάκτηση και του αρμόδιου υπουργού, όπως αυτή εκφράστηκε πολιτισμένα εκείνη την ημέρα, και του κ. Μανολάκη, αλλά αυτή μας η πράξη τότε, κύριε Τσαμπέ, ήταν μια καθαρά πολιτική πράξη για να αναδείξουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη της Κορίνθου. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές ακόμα και η αγανάκτηση, ακόμα και η υψηλή τόνη είναι μια πολιτική πράξη για να αναδείξει κάποια πράγματα, για να κατανοήσει ο άλλος ότι εσύ ως δήμαρχος εκφράζεις αυτήν την αγανάκτηση. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος και φαίνεται, ναι, ότι κερδίσατε αυτή την καλή μάχη. Εγώ εκείνη την ημέρα, κύριε Τσαρμπέ, εξέφρασα την αγανάκτηση που έχουν όλοι οι Κορίνθοι από την καθημερινή υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής του. Αυτό το μήνυμα, εγώ χαίρομαι που λήφθηκε υπόψη από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής. Και λήφθηκε υπόψη και πάρθηκαν οι πρώτες θετικές αποφάσεις. Η πορεία όμως είναι μεγάλη μέχρι να πάμε στο επιθυμητό. Και το επιθυμητό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση όλων των Κορινθίων να υπενθυμίζεται καθημερινά στους αρμόδιους πολιτιακούς παράγοντες. Άλλη μια ερώτηση. Στο σχέδιο που υπήρχε με την πρόταση του Παπαλιγούρα, ήταν το παλιό το λιμάνι όπως είναι τώρα, να μετατρεπόταν σε κάτι σαν τουριστικό και να γινόταν τα παζώματα του Αγίου Νικολάου ένα μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Αυτό το ενδεχόμενο έχει φύγει μακριά μας ή παίζει ακόμα? Συμφέροντα που υπάρχουν ακόμα και στα Υπουργεία, βεβαίως και σκέφτονται το πώς καλύτερα θα υλοποιηθούν πολιτικές που δεν λαμβάνουν υπόψη. Είναι ένα λιμάνι με δίπλα σιδηρόδρομο που βολεύει πάρα πολύ τις όλες καταστάσεις. Γι' αυτό σας ρωτάω και επιμένω. Στα συμφέροντα λοιπόν πάντα αγνοούν τον άνθρωπο και σκέφτονται μόνο τα κέρδη, τα επιπλέον κέρδη που θα βγάλουν όταν θα έχουν τα εμπορεύματά τους στο λιμάνι της Κορίνθου και όχι στο λιμάνι της Πάτρας ή του Πειραιά ή της Ελευσίνας. Αυτά ως σχέδια πάντα θα υφίστανται στα μυαλά κάποιων εγκεφάλων που είναι στα Υπουργεία. Από την άλλη όμως εμείς εκφράζουμε μια άλλη πολιτική η οποία θα είναι πολύ πιο χρήσιμη για τη χώρα, και εδώ θα τονίσω πολύ πιο χρήσιμη για την χώρα, με την έννοια ότι η Κόρινθος είναι δίπλα όχι σε ένα τουριστικό προορισμό αλλά σε 4, 5, 6 τουριστικούς προορισμούς. Αρχαία Κόρινθος, Αθήνα, Επίδαυρος, Μυκήνες, Νεμαία, Σκιώνα, και αυτό την καθιστά, αν θέλετε, ένα σημείο που πραγματικά θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια ενδιαφέρον να αναπτυχθεί τουριστικά, να έρθουν αρκετά κρουαζερόπλια, αρκετά σκάφη αναψυχής, γιατί είναι κομβικό το σημείο της Κορίνθου και εξυπηρετεί αυτήν την ανάγκη. Για τις άλλες ανάγκες των εμπορευματικών μεταφορών υπάρχουν άλλα λιμάνια. Και για να μην γίνει παραξήγηση, εμείς αυτό το λιμάνι το θέλουμε για την εξυπηρέτηση της σημερινής δραστηριότητας που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την εξυπηρέτηση και της μελλοντικής δραστηριότητας, γιατί μετά από την ολοκλήρωση του γενικού προδρομικού που σύντομα θα γίνει, θα υπάρξει μια άλλη δυναμική ανάπτυξης παράλληλη εδώ στην Κόρινθο που θα αφορά βιοτεχνία και βιομηχανία για νέες θέσεις εργασίας. Και αυτές οι νέες επενδύσεις χρειάζεται να στηριχτούν και σε ένα καλά οργανωμένο λιμάνι. Όμως το λιμάνι θα αρχίσει να σχεδιάζεται το πώς θα αναπτυχθεί τουριστικά. Και χρειάζονται χερσαίες εγκαταστάσεις, χρειάζονται επιπλέον προβλήτες, αλλά πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, για να μην πάμε πάλι σε λάθος πολιτική, να λέμε δηλαδή στον κόσμο ότι πάμε για τουριστική ανάπτυξη, ενώ σχεδιάζουμε την αύξηση των δρομολογίων των ορών, θα πρέπει να αποτυπωθεί αυτό σε ένα νόμο που θα αλλάζει το σημερινό που υπάρχει από το 2008, από τον κύριο Σουφλιά που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2008. Εντάξει.